Ματιά, να δούμε μια κάρτα με τα μέτρα της αστυνομίας του Βερολίνου, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είπα ότι έχει το χυλό φυσάς και το γιαούρτι και μιλώ για τους άλλους που σου λέω, παιδιά, ζητάει τα πάντα. Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βλέπουμε εδώ ότι ζητάει, παιδιά, προσέξτε. Ας το πει ταυτότητα. Επειδή ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, τι έχει συμβεί σε Τελαβίβ και Σαραγώσα κάποτε, στους οπαδούς των δύο ομάδων, απέτησαν από τη ΣΚΑΕ και τα τουριστικά πρακτορία να στείλουν στην αστυνομία λίστα με τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, ποινικά μητρώα μέσω των ελληνικών αρχών και τα σημεία διαμονής όλων των φιλάθλων των δύο ομάδων, καθώς επίσης και την ημέρα που θα φτάσουν στη γερμανική πρωτεύουσα. Το ποινικό μητρώο είναι το μόνο δύσκολο, τα άλλα υπάρχουν. Που καθυστερεί λίγο, λες. Ναι. Όπως έγινε επίσης, είπαν δηλαδή από την γερμανική αστυνομία, πρόσεξε. Όποιος συλληφθεί με το παραμικρό αντικείμενο, λέει, μέσα ή έξω από το γήπεδο, θα συλλαμβάνεται αυτόματα. Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, αν θα είναι ένας, 100 ή 3.000, θα συλληφθούν, λέει, άπαντες. Γι' αυτό προσέξτε. Καλά κάνουμε. Και επίσης, κλείνοντας, η διοργανώτερη αρχή είπε ότι θα έρθει σε επαφή μέσω email με όλους όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μέσω διαδικτύου, ώστε αυτοί να ενημερώσουν αν είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, για να τους βάλουν σε αντίστοιχες και ανάλογες θέσεις. Στο κλουβί. Σωστά, ναι. Γιατί μην πάει δηλαδή κάποιος. Κατάλαβες και πάει μέσα στους Παναθηναϊκούς και κάνει στο Ολυμπιακό και τσαρπάξει. Ωραία. Αυτά που λέτε. Άρα, λοιπόν, είπαμε. Εντάξει, είσαι. Πέτρο, καλημέρα. Έτσι μας συμπεριφέρονται όταν έχουμε εδώ στην εικόνα που έχουμε και την πραγματικότητα δηλαδή. Πολλοί μου λένε χθες στο ραδιόφωνο ότι έχεις να πεις για το φακέλωμα. Είπα, παιδιά, ότι κάποια στιγμή είναι και αναγκαστικό για αυτό. Κάτι γίνει. Όχι, ότι κάποια στιγμή πληρώνεις αυτά που κάνεις. Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Βγήκε το μάτι. Διάλειμμα, παιδιά, έλατε. Διάλειμμα. Ζούμε τη στιγμή, την ώρα, τη μέρα. Η γνώμη διαμορφώνεται αξιόπιστα, έγκυρα, άμεσα. Και αυτό συμβαίνει τώρα, με την Πόπη Τσαπανίδου. Ήρθε το νέο Alto Eco Life. Τώρα το νέο Suzuki Alto Eco Life μόνο από 8.670 ευρώ. Σε ΙΓΕΣ. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός έχει τώρα το δικό του λάπτοπ. Εργασία, ενημέρωση και ψυχαγωγία με τον φορητό υπολογιστή με το σήμα του θρύλου και την εγγύηση της Dell και της Intel με επεξεργαστή Core Duo. Το λάπτοπ του θρύλου θα γίνει δικό σας σε άπια στη δική τιμή μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sportpc.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου ενημερώνομαι από την έκθεση οικοδομή που συμμετέχουν οι καλύτεροι επαγγελματίες. Έκθεση οικοδομή 8 έως 12 Απριλίου. Εκθεσιακό κέντρο Ελληνικού. 180 χρόνια τώρα το ταχυδρομείο υπηρετεί τους Έλληνες πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας. Σήμερα η κυβέρνηση με το ξεπούλημα των ταχυμεταφορών κλείνει τα ελληνικά ταχυδρομεία. Δεν θα το επιτρέψουμε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών. Φιόρερ Πινετερία. Η σωστή ποιότητα στη σωστή τιμή. Ο καλύτερος ανοξείδωτος ηλιακός θερμοσύφωνας στην Ευρώπη, που κατασκευάζεται με την υπερσύγχρονη τεχνολογία Maltesos, έχει την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση από τον ΕΛΟΤ. Maltesos. Ποιότητα και συνέπεια. Όταν ένα αυτοκίνητο προσφέρει κάτι παραπάνω στο design, στην άνεση, στον εξοπλισμό, νέα μειωμένη τιμή και 50% μείωση στο τέλος ταξινόμησης, δεν το αφήνεις εύκολα. Hyundai i30. Πάντα κάτι παραπάνω. 5η 9 Απριλίου. Υψηλή τόνη στη Βουλή στη διάρκεια της προημερησίας διάταξης συζήτηση για την εγκληματικότητα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στη βία και στην εκμετάλλευση του πανεπιστημιακού ασύλου και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στα θέματα ανομίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε φιαλτική την κατάσταση, ενώ άσκησε κριτική και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Τα αστυνομικά μέτρα στρέφονται κατά του λαϊκού κινήματος, υποστήριξε η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, ενώ ο Αλέκος Αλαβάνος τόνισε ότι ποινικοποιείται η πολιτική δράση των νέων ανθρώπων. Στον μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών απέδωσε την έξαρση της εγκληματικότητας ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Επιχείρηση σκούπα πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, συλλαμβάνοντας Έλληνες και αλλοδαπούς. Εθνικό πένθος έχει κηρύξει η Ιταλία για αύριο, μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς, στη μνήμη των θυμάτων του σεισμού που έχουν ξεπεράσει τους 270, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων. Συνεχίζεται και σήμερα η κατάθεση του εφοπλιστή στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση Παυλίδη.
Χθες ο κύριος Μανούσης ανέφερε ότι η υπουργία Αριστοτέλη Παυλίδη, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις, έδινε χρήματα προκειμένου να του ανατίθενται οι άγονες γραμμές. Υπέρ της κατάργησης του νόμου περί ποινικής ευθύνης υπουργών, ώστε η πολιτική και οι υπουργοί να αντιμετωπίζονται με τις κοινές ρυθμίσεις του δικαίου, τάχθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Δένδιας. Μηδενική ανάπτυξη προέβλεψε για την ελληνική οικονομία το 2009 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, τονίζοντας ότι οι κλάδοι που θα πληγούν από την κρίση είναι κυρίως οι κατασκευές, ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι εξαγωγές. Ανεπίσημη επίσκεψη στο Παρίσι θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει συναντήσει με τον Γάλλο Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή και τον Γάλλο ομόλογό του Φρανσουά Φιγιόν. Σε ισχύ από σήμερα το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Σε 1 ώρα και 20 λεπτά γίνεται πλέον η διαδρομή Ιωαννίνων Τρικάλων, καθώς ο Υπουργός Πεχοδέ παρέδωσε στην κυκλοφορία την έξοδο της Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλία. Ραδιομαραθώνιο για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της διοργανώνει σήμερα η UNICEF σε συνεργασία με τη δημόσια ραδιοφωνία και τη συμμετοχή δεκάδων ιδιωτικών ραδιοσταθμών. Στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο προκρίθηκε η ΑΕΚ. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης. Λίβερπουλ Τσέλσι 1-3 και Μπαρσελόνα Μπάγερν Μονάχου 4-0 για τα προημιτελικά του Champions League. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά. Στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Το πρωί στη Δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Θα κυμανθεί από 5 μέχρι 22 βαθμούς στα βόρεια, από 7 μέχρι 24 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, από 10 μέχρι 21 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα σημειωθούν νεφώσεις και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 5 με 4, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 23 βαθμούς. Και με τον καιρό. Και εδώ είμαστε. Να συνεχίσουμε. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε ότι είχαμε τη νύχτα. Με τη Μαρίνα την Πεκιάρη, την καλημέρα σου. Έχοντας υπόψη. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου Μαρίνα. Ότι σήμερα αρχίζει η λειτουργία ωραρίου. Ωραρίου, βεβαίως. Όπως και η καταβολή, είπαμε, δώρου στους δημοσίους. Μην ξεχνιόμαστε. Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Δώρο Πάσχα σήμερα. Τη, η άλλη το. Τη μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Τετάρτη. Τη μεγάλη Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη. Θα τα πούμε και αυτά αργό σε λίγο. Έλα, να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα τη νύχτα, από ένα στοιχειρό αίτημα που είχαμε στην Γλυφάδα, στην οδό Ψηλιορίου του 21, όπου βρέθηκε μαχαιρωμένο ένα 60χρονο πρώην κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλού. Έφερε πολλαπλά τραύματα στον θώρακα. Οι αστυνομικοί στρέφονται στο χώρο τη εμπορία ναρκωτικών. Θεωρούν ότι υπήρξε κάποια δοσοληψία και ενδεχομένως οι δράστες τον μαχαίρωσαν. Μάλιστα ήταν και φίλος συγκρατούμενος του Αλκέτη Ριτζάη. Ο Ριτζάη σε κάποια από τις άδειες τις πενθήμερες που είχε πάρει στο παρελθόν είχε δηλώσει συγκεκριμένη διεύθυνση ως διεύθυνση κατοικίας. Αυτό το έγκλημα λοιπόν χθες το βράδυ στην Γλυφάδα και πάμε τώρα στην Ροδόπη όπου στην αστυνομική διεύθυνση κρατείται και ανακρίνεται από χθες το βράδυ ένας μουσουλμάνος κτηνοτρόφος ο οποίος φέρεται ότι εμπλέκεται στην δολοφονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στις σάπες της Ροδόπης. Το ζευγάρι βρέθηκαν νεκροί χθες το μεσημέρι από το γιο τους. Είχαν χτυπηθεί με τσεκούρι. Πριν από λίγες μέρες είχαν πουλήσει ένα κοπάδι που είχαν με ζώα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δράστες γνώριζαν ότι είχαν χρήματα στο σπίτι. Μπήκαν παραβιάζοντας την κουζίνα, την πόρτα της κουζίνας. Μπήκαν λοιπόν μέσα και τους σκότωσαν και τους δύο παίρνοντας τα χρήματα. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές ότι ήταν κάποιος ο οποίος γνώριζε ότι οι ηλικιωμένοι είχαν χρήματα στο σπίτι και γι' αυτό τους σκότωσαν. Λέγαμε και νωρίτερα για τις απεργίες στην Αγροτική Τράπεζα. Ξεκινούν λοιπόν από σήμερα 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες οι εργαζόμενοι στην Αγροτική. Μάλιστα, έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 9 το πρωί στην Πανεπιστημίου, που βρίσκεται το κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής. Και θα συνεχίσουν, όπως λένε ήδη, και μέσα στην μεγάλη εβδομάδα. Διεκδικούν καλύτερους όρους για τη νέα τους συλλογική σύμβαση εργασίας. Και πάμε τώρα στα ευχάριστα. Δώρο Πάσχα. Μπράβο. Λοιπόν, από σήμερα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους συνταξιούχους.
Μεγάλη Τετάρτη και στον ιδιωτικό τομέα. Αρχίζει όμως σήμερα και το ωράριο το Πασχαλινό για όσους θέλουν να ξοδέψουν, για όσους πάρουν δώρο και θέλουν να το ξοδέψουν. Πάνε να το ξοδέψουν κατευθείαν, λες. Κατευθείαν, βέβαια, γιατί. Όχι. Μην ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να κινείται το χρήμα, παιδιά. Εμένα αυτά μου έχει πει ο Βασίλης ο Ζήρας και τα τηρώ. Ό,τι πει ο Ζήρας. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ναι. Μεγάλη Δευτέρα με Μεγάλη Πέμπτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα ανοίξουν στη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μεγάλο Σάββατο θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα για λάψονε τη τελευταία στιγμή. Ενώ την Δευτέρα του Πάσχα θα τα έχουμε ξοδέψει προφανώς όλα, δεν θα έχει μείνει τίποτα και είναι κλειστά τα καταστήματα. Δευτέρα γυρίζουμε σπίτι, πάει τελείως. Χωρίς μία στην τσέπη και τα λοιπά. Τα να κρατήσουμε κανένα 50 για βενζίνη. Ναι. Μόνο βάλτε στον τουλαπάκι το αυτοκίνητο να το έχεις για βενζίνη αυτό. Βενζίνη ναι. Και για κανένα χαπάκι στα σίγουρα. Για τους οδηγούς. Ακριβώς. Άλλο. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Μόνο. Τι έπαθει σήμερα. Αυτά τα λίγα. Περίεργο, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, άντε, καλημέρα. Εντάξει.